Για να μείνουμε στο θέμα, θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θεόφιλο Απατζίδη, είναι διδάκτορ θεολογίας, τον οποίο και θα καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή αυτής. Η αλήθεια είναι πως η Εκκλησία πέρασε με επιτυχία το τεστ της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, καθώς τηρήθηκαν τα τότε μέτρα της πολιτείας, ενώ και η επόμενη περίοδος είναι κρίσιμη, καθώς ο 15 Αύγουστος είναι κοντά, μία επίσης περίοδος όπου καλείται η Εκκλησία να περάσει το τεστ. Ναι. Δείτε, για την Εκκλησία δεν ήταν εύκολη περίπτωση αυτή και φυσικά δεν ξέρω αν επρόκειτο ένα τεστ, για ένα τεστ. Εγώ θα έλεγα καλύτερα ότι επρόκειτο για μια επώδυνη απόδειξη της φιλανθρωπίας, της αγάπης και της κένωσής της, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και περιμένοντας να δώσει και αυτή, να συμβάλλει και αυτή σε όποια κατεύθυνση επίλυσης ή τέλος πάντων κατασύγασης του προβλήματος δίδονταν από την πολιτεία. Και με αυτήν την κυρίαρχη σκέψη, θα λέγαμε, στο νου της ηγεσίας της Εκκλησίας αλλά και όλου του εκκλησιαστικού πληρώματος, πλην εξαιρέσεων φυσικά, νομίζω περάσαμε την επώδυνη αυτή περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μέσα στην καραντίνα. Διότι πρέπει να τονίσουμε με την ευκαιρία ότι για την Εκκλησία, ας πούμε στην ιδρυματική της διάσταση, μέσα σε εισαγωγικά, διότι δεν κυριολεκτείται αυτό που είπα, η Εκκλησία δεν είναι ίδρυμα, αλλά εν πάση περιπτώσει για την οικονομία της συζήτησης, για την Εκκλησία λοιπόν μέσα στην ιδρυματική της διάσταση, τα πράγματα ίσως είναι απλά. Δηλαδή εντάξει, περιοριζόμαστε στο σπίτι μας, κρατούμε τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης και συμβάλλουμε στην επίλυση του προβλήματος του κορονοϊού. Για την Εκκλησία όμως, στη μυστηριακή της διάσταση, η μη συνένωση επί το αυτό κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, μια ευχαριστία πλημελής που να αναμεταδίδεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Κατά συνέπεια λοιπόν, ναι, η Εκκλησία, ας πούμε, συνεργάστηκε με την πολιτεία στο σημείο αυτό επώδυνα και προσεύχεται και περιμένει την καλύτερη δυνατή επίλυση στο επίπεδο βέβαια της επιστήμης και της ιατρικής, διότι αυτό το ζήτημα κατανοούμε όλοι ότι είναι πρωτίστως ένα ιατρικό ζήτημα. Λέτε κύριε Παζίδη ότι χρειάζεται η φυσική παρουσία του πιστού και δεν μπορεί να γίνει μέσα από ηλεκτρονικό τρόπο και από μετάδοση. Το αποδέχομαι πλήρως. Το ερώτημα είναι, μπορώ να φοράω μάσκα ή είναι περιττό το να φοράω μάσκα μέσα στην εκκλησία επειδή είναι ένας ιερός χώρος και άρα δεν κινδυνεύω να μεταδώσω ή να κολλήσω οποιαδήποτε ασθένεια? Δείτε κάτι, ναι. Να το προσεγγίσουμε το ζήτημα όπως το θέτεται, κύριε Μαυρίδη, με άλλα λόγια, επικεντρωνόμενοι, ας πούμε, στην ουσία. Ποια είναι η ουσία του ζητήματος εδώ? Η ουσία του ζητήματος εδώ είναι αν μεταδίδεται ή όχι η νόσος από το συγχρονισμό εντός του ναού. Προφανώς και μεταδίδεται. Εδώ θέλω την προσοχή όλων και των ακροατών μας κλπ. Στο εξής λεπτό και συγκεκριμένο σημείο. Άλλο πράγμα μεταδίδεται η νόσος μέσω του συγχρονισμού ακόμη και εντός του Ιερού Ναού. Και άλλο πράγμα μεταδίδεται η νόσος από τα ευχαριστιακά είδη. Όχι, δεν μιλούμε για τη Θεία Κοινωνία, δεν το συζητάμε αυτό. Μιλάμε χώρο. Για τη φυσική παρουσία του πιστού στον χώρο. Έτσι, αυτή τη συζήτηση από κάνουμε. Από την φυσική παρουσία του πιστού στον χώρο προφανώς και μεταδίδεται. Και αν θέλετε ένα σχόλιο γιατί κάνουμε τη διάκριση αυτή. Βέβαια είναι ένα τεράστιο ζήτημα και δεν θα το εξαντλήσουμε αυτή τη στιγμή, όμως πολύ σύντομα να πω ότι κάνουμε αυτή τη διάκριση διότι για τα μεν ευχαριστιακά είδη υπάρχουν θεολογικοί και δογματικοί λόγοι και τεράστιες χριστολογικές και εκκλησιολογικές προεκτάσεις. Για δε την φυσική παρουσία και τον συγχρονισμό, να μου επιτρέψετε την απόλυτη έκφραση, δεν υπάρχει κανείς θεολογικός λόγος. Κατά συνέπεια λοιπόν είναι χρέος νομίζω να λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας και αυτό το γνωρίζουμε όλοι μα όλοι, ακόμη και αυτοί οι οποίοι διαφωνούν. Είναι κοινή εμπειρία ότι σε έναν χώρο που μαζεύονται πάρα πολύ ανεξαρτήτως του κορονοϊού, από μια κοινή γρήπη ας πούμε, σε έναν χώρο που μαζεύονται όπως είναι ο Ιερός Ναός, κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας ή άλλων λατρευτικών εκδηλώσεων που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, όταν υπάρχει
τέτοιος συγχρονισμός και τέτοιος συνοστισμός, δεν νομίζω να υποστηρίξει κανείς ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης οποιασδήποτε λοιμόδους ασθένειας. Κύριε καθηγητά, να σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Απευθύνεται και στον Κώστα που έχει εμπειρία στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Χωρίς να θέλω να μείνουμε περιστατικό στο μιλοχώρι. Όχι, δεν συζητούμε γι' αυτό. Χωρίς να μιλούμε σε αυτό. Ναι, ναι. Απλώς υπάρχει υποβόσκει πέρα από το περιστατικό κάποια μειοψηφική τάση εντός της εκκλησίας στην ίδια κατεύθυνση που μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στο μέλλον. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις εξής παραμέτρους. Μία παράμετρος είναι ότι πάντοτε υπήρχαν κάποιες συντηρητικές φωνές μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Χριστιανική Ορθοδοξία, όπως υπάρχουν και σε κάθε είδους θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτικές, φιλοσοφικές τάσεις και σχολές και παρουσίες. Λοιπόν, από τη μία έχουμε πάντοτε μία έτσι συντηρητική, θα λέγαμε, έως και ακραία ομάδα. Από την άλλη, το όλο ζήτημα, νομίζω ότι στην προβολή του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώ κυρίως για το ίντερνετ, μπερδεύτηκε πάρα πολύ. Mm-hmm. Μπερδεύτηκε τόσο ενδοθεολογικά. Μπερδεύτηκε στην συνάφειά του με πολιτικές και άλλες σκοπιμότητες. Μπερδεύτηκε με τα κοινωνικά αποτελέσματα, τα επώδυνα, τα εξίσου επώδυνα κοινωνικά αποτελέσματα που, να πω μοιραία εντός ή εκτός εισαγωγικών, επέφερε το lockdown. Και έτσι έγινε ένας δέδαλος, πραγματικά ένα κομφούζιο, και μπορεί να δει κανείς ότι οι αντιδρώντες δεν αντιδρούν σε όλα με το ίδιο, με την ίδια ζέση και το ίδιο σθένος, και τους βλέπει κανείς αναλόγως τις περιπτώσεις να έχουν και διαφορετικές, ας πούμε, απόψεις. Σε κάθε περίπτωση βέβαια υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι δεν υπάρχει ο ιός και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό είναι, ας αποφύγω να το χαρακτηρίσω. Συμφωνώ μαζί σας ότι το ζήτημα θα εξακολουθήσει να επηρεάζει την Εκκλησία και την θεολογία. Και βέβαια και το ζήτημα της μετάδοσης από τα ευχαριστιακά είδη της λοιμικής νόσου, διότι πρέπει να ξέρετε, αν δεν το ξέρετε ήδη, ότι και καθαρά, στον καθαρά θεολογικό κόσμο υπάρχει έντονη συζήτηση, γράφονται κείμενα, γίνονται εκδόσεις από περιοδικά και εγώ έχω συμβάλει προσωπικά και σε ραδιοφωνικές εκπομπές και σε κείμενα, και νομίζω ότι θα απασχολήσει και στο μέλλον, θα λέγαμε, τον θεολογικό μας προβληματισμό. Ναι. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι καλό να, σε κάθε περίπτωση, να υπάρξει νυφαλιότητα, να υπάρξουν θεολογικά επιχειρήματα και όχι επιχειρήματα που έχουν να κάνουν με σέκτες, με ομαδοποιήσεις, με έκφραση του ψυχολογικού μας κόσμου κλπ. Θεολογικά επιχειρήματα, μακριά από αυτοπροσδιορισμούς του προοδευτικού ή του συντηρητικού, προσπαθώντας να τοποθετηθούμε θεολογικά, εκφράζοντας την πίστη και το βίωμα της Εκκλησίας σε ένα πραγματικά δύσκολο και καινοφανές ζήτημα. Κύριε καθηγητά, ένα ερώτημα που πραγματικά με απασχολεί και μέσα από τη δική μου ερώτηση πιστεύω ότι με απασχολεί και πολύ κόσμο. Με αφορμή το περιστατικό, όχι όμως για το περιστατικό, ο ιερέας μπορεί να δείξει την έξοδο στον πιστό, την έξοδο του ναού στον πιστό. Η ιστορία λέει ότι υπήρξε πατριάρχης που απέβαλε αυτοκράτορα, αλλά σήμερα μπορεί αυτό να ισχύσει? Κοιτάξτε, δεν είναι δόκιμο. Δεν είναι δόκιμο βέβαια, διότι το ευχαριστιακό γεγονός είναι ένα γεγονός το οποίο εκφράζει την συνέβρεση, τη συνένωση επί το αυτό κάθε τοπικής εκκλησίας, και βέβαια ένας βαπτισμένος ή μία βαπτισμένη, χριστιανός ή χριστιανή, ο οποίος δεν έχει άλλου είδους κολλήματα, μπορεί, που διαλαμβάνουν οι κανόνες βέβαια της εκκλησίας, αυτό εννοώ όταν λέω κολλήματα, μπορεί αυτοδικαίως να παραβρίσκεται μέσα στον Ιερό Ναό κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Νομίζω ότι το γεγονός αυτό το οποίο συνέβη στη γνωστή μας Μονή στερείται όχι μόνο θεολογικής αλλά όποιας δικαίωσης άλλης. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί κάποιος ο οποίος ενδεχομένως να είχε τα δικά του προσωπικά προβλήματα υγείας, από ό,τι άκουσα ήταν, πρόκειτο και για ένα άτομο μεγάλης ηλικίας,
δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς γιατί ο άνθρωπος αυτός μοιάζει με καρναβάλι ή με κλόουν ή πρέπει να αποβληθεί από το μυστήριο των μυστήριων που συνιστά τη Θεία Ευχαριστία. Μάλιστα. Ένας βαπτισμένος, μια βαπτισμένη χριστιανή, η οποία επαναλαμβάνω δεν είχε κάποιον λόγο, εξ όσο γνωρίζομαι τουλάχιστον, που οι ιεροί κανόνες να της επέβαλαν την απομάκρυνση της από τη Θεία Ευχαριστία. Νομίζω ότι συνιστά το λιγότερο υπερβολή. Κύριε Πατσίτη, ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη ενημέρωση. Ευχαριστούμε θερμά. Μάλιστα. Νομίζω εξαιρετικά ψύχρεμη και χρήσιμη για την κουβέντα η τοθέτηση του κυρίου Απατζίδη. Όπως είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, σε κάθε περίπτωση είναι μια σοβαρή και έτσι, ψύχρεμη, όπως ακριβώς υπόθηκε, προσέγγιση στο θέμα. Mm-hmm. Κλείνοντας το κομμάτι αυτό. Χρειάζεται ψυχραιμία έτσι και αλλιώς. Σαφώς.